Συνεχίστηκε και χθες η κακοκαιρία σε όλη την ορεινή κυρίως Δωρίδα με το χιόνι που έχει πέσει σε πολλά σημεία λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και των ανέμων να έχει παγώσει και αυτό να δυσκολεύει την ομαλή οδήγηση. Σε μερικά σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Δωρίδας υπάρχουν μικροπροβλήματα με κατολιστήσεις που οφείλονται κυρίως από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, τα συνεργεία του Δήμου είναι σε πλήρη ετοιμότητα ώστε όπου και όποτε χρειαστεί να επέμβουν άμεσα, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δωρίδας Γιώργος Καπετζόνης. Χαμηλές θερμοκρασίες σε όλο το εύρος του Δήμου. Είχαμε χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε χαμηλότερο υψόμετρο βέβαια. Όμως είναι προβλήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε. Δεν έχουμε αποκλεισμούς, δεν χρειάστηκαν απεγκλωβισμοί. Και το δίκτυο, το επαρχιακό και το δικό μας δίκτυο είναι όλο ανοιχτό. Είμαστε σε επιφυλακή με τη βοήθεια και των ιδιωτών όπου χρειαστεί. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα περάσει αυτό το κύμα χωρίς να μας αφήσει άλλα τραύματα και άλλα προβλήματα. Από σήμερα το πρωί, στα σημεία που παρουσιάστηκαν προβλήματα, βρέθηκαν μηχανήματα του Δήμου, καθώς και μισθωμένα που άνοιξαν τους δρόμους και όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, κανένα χωριό και κανένα οικισμός δεν είναι αποκλεισμένος. Όσον αφορά τα σημεία που στο παρελθόν εμφανιζόταν πάγος, ο κ. Καπετζόνης τόνισε ότι έγινε ρήψη αλατιού και τα φαινόμενα υποχωρούν. Αλυσίδες όχι, αλλά τη ρίχνουμε συνεχώς. Συνέχεια είναι σε επιφυλακή ο δικός μας μηχανισμός. Κάποια κομμάτια του οδικού δικτύου τα επιμελείται η περιφέρεια, που επίσης κάνει αρκετά καλή δουλειά. Οπότε δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Ακόμα και σε περιπτώσεις που θα λέγει κανείς χρειάζεται μικρή ποσότητα αλάτι, έχουν καλύψει όλες τις περιπτώσεις και δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Απλά για να περάσουν ένα-δύο 24 ώρα ακόμα, προφανώς τη νύχτα πέφτουν πολλοί θερμοκρασίες και την άλλη μέρα το πρωί τις πρώτες ώρες είναι λίγο δύσκολη η κυκλοφορία, αλλά πουθενά δεν έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα και να μην έχουμε πρόσβαση σε κάποιον οικισμό ή σε κάποιο χωριό.